Σε μπαράζ φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, με έδρα τη Βουλγαρία, προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής και διακίνησης μαύρου χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς με όχημα εταιρείες, εικονικές ή πραγματικές που αποκτούν έδρα στη γειτονική χώρα. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρσι με τα Capital Controls καταγράφεται μεγάλη άνθηση στη δημιουργία εταιριών και στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στη Βουλγαρία. Μία άνθηση η οποία όμως αποδεικνύεται ότι είναι φούσκα, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δημιουργήθηκαν στη Βουλγαρία είναι εταιρείες σφραγίδες με μόνο αφημί και δεν έχουν καμία ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία δεν εμφανίζουν απασχολούμενο προσωπικό ή δεν μετέφεραν παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα από την Ελλάδα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη χώρα μας. Πρόκειται για το μεγάλο κόλπο που στερεί από το ελληνικό δημόσιο, όπως αναφέρει το Υπουργείο, σημαντικά έσοδα, αφού ο μύθος φοροδιαφυγής των ελληνικών επιχειρήσεων στην γειτονική χώρα στηρίζεται σε εταιρείες φαντάσματα που δημιουργούνται για να γίνονται τριγωνικές συναλλαγές για να μεταφέρονται χρήματα εταιρεών και φυσικών προσώπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της γειτονικής χώρας, παρακάπτοντας έτσι τα Capital Controls ακόμη και για να αγοράσουν πολυτελή αυτοκίνητα και επενδυτικά ακίνητα με χαμηλούς φόρους. Πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις επιδίδονται σε τριγωνικές συναλλαγές, γλιτώνοντας σημαντικά ποσά φόρου. Το σύστημα, σύμφωνα με την εφημερίδα, το Έθνος έχει ως εξής: ο Έλληνας επιχειρηματίας εισάγει προϊόντα από την Τουρκία ή την Κίνα, τα τιμολογεί στη βουλγαρική εταιρεία και στη συνέχεια εξάγει τα εμπορεύματα στην Ελλάδα, πληρώνοντας για τα κέρδη του φορολογικού συντελεστή 10% αντί για 29%. Οι εταιρείες αυτές μπαίνουν στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών. Μετά την κύρωση της συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, αναμένεται να υπογραφεί διακρατική συμφωνία με τη Βουλγαρία, προκειμένου να ελεγχθούν σε βάθος όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών θα ζητήσει τη συνδρομή των φορολογικών αρχών της γειτονικής χώρας, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι σε ορισμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες για μεγάλη φοροδιαφυγή. Οι επιχειρήσεις τώρα που θα εντοπιστούν να έχουν μεταφέρει την έδρα τους στη γειτονική χώρα, αλλά στην πραγματικότητα συνεχίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τσουχτερά πρόστιμα. Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ακόμη και την μετάβαση κλιμακίων από την Ελλάδα, τα οποία θα δώσουν στοιχεία σε ελεγκτικές αρχές της Βουλγαρίας. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε Ελλάδα προκειμένου να διαπιστωθεί η δραστηριότητά τους και εν συνεχεία θα ζητήσουν τη συνδρομή των ελεγκτικών αρχών στη γειτονική χώρα. Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι υπάρχουν κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα που στείνουν επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και στα οποία εμπλέκονται δικηγόροι, λογιστές και μεσίτες. Πρόκειται κυρίως για εταιρείες παροχής υπηρεσιών και μικρές επιχειρήσεις που ενώ φαίνεται ότι έχουν την έδρα τους στη γειτονική χώρα, στην πραγματικότητα ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα. Έτσι, με τον τρόπο αυτό φορολογούνται για τα κέρδη που αποκτούν στη Βουλγαρία με συντελεστή 10% αντί για 29% που ισχύει στη χώρα μας. Πρόσφατα, μάλιστα, ύστερα από καταγγελία, εντοπίστηκε φυσικό πρόσωπο που άνοιξε επιχείρηση στη Βουλγαρία με αντικείμενο εργασιών το σέρβις ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Διαπιστώθηκε ότι ενώ η δουλειά γίνεται στην Ελλάδα, τιμολογείται στη Βουλγαρία και όλες οι αποδείξεις και τα τιμολόγια εκδίδονται στη γειτονική χώρα. Η επιχείρηση αυτή ελέγχεται και για άλλες ύποπτες δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε όσους σκέφτονται να εκμεταλλευτούν το φορολογικό παράδεισο της Βουλγαρίας για να γλιτώσουν φόρους και εισφορές ότι θα ελεγχθούν, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί στη Βουλή, ο συνολικός αριθμός των εταιριών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε ως 31 Δεκεμβρίου του 2014 σε 11.000, από τις οποίες οι 9.000 δεν εμφανίζουν απασχολούμενο. Επίσης, 6.000 από τις 11.000 εταιρείες εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα. Το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές επιχειρήσεων, οι οποίες στο σύνολό τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο, ενώ δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.